Συνεχίζουμε, σαν να μην πήγε μια τραγουδίστρια η οποία ράβει το κουμπί στο σύντροφό τη. Είναι Αγγελική Λιάδη. Πρέπει να πει τρεις φορές γάιδαρο, το ξέρει αυτό. Το θέμα είναι να βρίσκεις το κουμπί, όχι να το ράβεις. Γιατί να μην το ράψεις τώρα. Βέβαια. Αυτό δεν είναι το θέμα. Για όταν κάποιος ράβει κάποιον ενώ φοράει ράβου, κάτι, ναι, λέει αυτό, έπρεπε η Αγγελική Λιάδη να πει τι ράβω, γάιδαρο. Έπρεπε να πει ο άλλος γάιδαρο, ο Γκέτζογλου δεν το ξέρει. Τι ράβω αυτό. Γάιδαρο, τι ρα... ποιος? Ο Γκέτζογλου, ο σύντροφος. Που του έραβε το κουμπί. Είχε σκύψει στην Μύκονο στα Ματογιάννια, δεν είναι τίποτα, μη φοβάστε, δεν έκανε κάτι άλλο. Και του έραβε το κουμπί. Τι έπαθε. Μπράβο, αυτό είναι πολύ, είναι πολύ σημαντικό. Εντάξει, είναι χέρι, ρε. Συγγνώμη, ποια γιατί κοπέλα νεότερη ή στην ηλικία της ξέρει να ράβει κουμπί πάντως, τη σήμερα ημέρα. Αν τα λέω. Εμένα Μιλιοτάκης μεταξύ μας μου είπε δεν του είχε ράψει ποτέ κουμπί. Να τα λέμε αυτά. Μπορεί να μην του είχε φύγει. Γιατί φοράει φερμουάρ προφανώς. Γνωρίζουμε αν είναι ζευγάρι. Γιατί θυμάμαι όταν είχε έρθει στην εκπομπή που είχε πει ψέματα. Ναι, είχε και φωτογραφίες η Real Life, παιδιά. Δεν είμαι, όχι, δεν είμαι. Δεν είμαι ερωτευμένη, είπε. Είπε, δεν είμαι με τον Γκέντσογλου. Έτσι είχε πει. Δεν είμαι ερωτευμένη. Την ρώτησα. Την ρώτησα και εγώ είπα το όνομα. Και είπε, δεν είμαι ερωτευμένη. Και επίση είχε φωτογραφίες η Real Life. Πήγανε στον Κουρσάρο στην Μύκονο και φάγανε. Δηλαδή, δύο είναι τα τεινά. Για να μην λέω εγώ τι. Είπε ψέματα. Ή τον ερωτεύτηκε την επόμενη μέρα. Όχι, ήταν σε σκαριά τότε, ήταν σίγουρη μάλλον. Ή μπορεί να μην ήθελε να δείξει το θέμα. Δικαιωμάτισε την κοπέλα, απλώς θα το θυμίζουμε. Όχι, όχι, ξέρεις. Γιατί η εκπομπή ήταν πριν μια μισή εβδομάδα. Μπορεί να ήταν η αρχή της γνωριμίας και μετά να προχώρησε. Και σε μια μισή ναι, πάντως. Και είναι πολύ νωρίς για να το πεις. Μέσα σε ένα βράδυ μπορεί να προχώρησε. Ναι, αλλά όμως εμείς δεν τη ρωτάγαμε από το μυαλό μας γιατί δεν μας αφορά και πολύ την κοπέλα. Το βράδυ είχαμε φωτογραφίες στο Instagram. Είχαμε δει φωτογραφίες. Πολύ ωραία. Όλα αυτά να είναι ευτυχισμένοι και να είναι καλά. Και πήγανε και φάγανε, συγγνώμη, στη Μύκονο και δεν βγήκανε μαζί. Βγήκε η Ηλιάδη με την Εσχάν, το άλλο με το σιδεράκι. Τι είναι αυτά τώρα. Να σας πω κάτι. Και πήραν τα φαγητά και τα ενώσαν. Σαλάτες και όλα πήραν. Ωραία, ξεχνάτε την πιο σημαντική παράμετρο. Μιλάμε για μία γυναίκα η οποία είναι μαμά. Και όπως έχει πει πάρα πολλές φορές σε συνεντεύξεις και το έχει δείξει η γυναίκα. Οι μαμάδες κουμπιά δεν ράβουν. Όχι, δεν ράβει η Ηλιάδη κουμπιά. Αυτό που ενδιαφέρει μία γυναίκα η οποία μεγαλώνει μόνη της το παιδί της είναι για αυτά που θα βγουν προς τα έξω, πώς θα προφυλάξει και το παιδί, πώς θα γίνει. Έτσι είναι. Ναι, όταν ράβεις κουμπί στα Ματογιάννια, τι μου λες τώρα, στη μέση του δρόμου δηλαδή, τι ρε, άλλο. Και τι, δηλαδή, τι είναι κακό να ράβεις. Δεν είπα ότι είναι κακό, αλλά δεν πας όμως. Μην ή το κρύβεις ή δεν το κρύβεις. Δεν λέω με την Ηλιάδη μόνο, γενικά Ηλιάδη. Ο καθένας έχει δικαίωμα να έχει σχέση, προφανώς είναι ωραίο να έχουμε σχέση. Ναι, αλλά το τι και πώς θα δημοσιοποιήσει κάτι και τι θα πει σε συνεντεύξεις της και εάν θα προσπαθήσει να το προ... Δεν είναι ότι θα ζήσει η γυναίκα, θα πάει να κάνει και το μπάνιο της και με τον σύντροφό της. Όταν πας να κάνεις το μπάνιο της και τίποτα, θα πάει όμως, θα το ξέρεις ότι θα σε βρούνε όμως. Ειδικά στο νησί του συγκεκριμένο που είναι όλη η φωτογραφική. Θα τη ζήσει, αλλά άμα θέλει να μην το πει, λέω, δεν πάει να κάνει βόλτα στα Ματογιάννια της Μυκόνου.